χάνω. Άγγελε. Τι? Τι? Πες γεια. Μαμά. Μαμά. Πού πας? Μαμά. Μπαμπά. Μαμά. Ωμρε χαδιάρι μου. Παιδιά, κατέληξα να βάφω εγώ το δωμάτιο της Αλεξάνδρας και όπως φαίνεται όλο το σπίτι. Και κάπως έτσι το δωμάτιο της Αλεξάνδρας από μπλε, σκούρο μπλε που ήταν, έγινε λευκό. Θέλω να βάψω και γκρι τις πόρτες, αλλά δεν είναι η στιγμή. Επίσης σκεφτόμουν να βάψω τις ντουλάπες, αλλά θα σας πω σε επόμενο βίντεο. Η καλύτερη μαμά του κόσμου είναι να πάρω στις μαμούδες και να παίρνει αγκαλιά που μου δίνει φύλλα και μου παίρνει αγκαλιά. Η καλύτερη μαμά του κόσμου. Η καλύτερη. Έτοιμο το καρότο. Γιώργο, τι σου έφτιαξε η μαμά? Καρότο. Τώρα τι θα φτιάξουμε εδώ? Σπανάκι και θα φτιάξουμε και κρέας. Ένα. Πες.
ξενοδοχεία κάνεις. Τι κάνω πιο ξενοδοχεία. Το κακό εκεί πώς βρέθηκε στο κουζίνι το ακάσου τόσο πανεύκολα που το βρήκα. Ναι, πες μου και μη δαγκώνεις τα μαλλιά σου. Με τα χέρια μου τα κάνω. Όχι, να μην τα δαγκώνω. Και έφτασε η ώρα που πλήθηκα, έβαλα τις κρέμες μου, την αντιλιακή μου. Αυτά κάνω κάθε πρωί. Έπιασα και τον κότσο μου, σας έδειξα ένα κόλπο πολύ ωραίο, γρήγορο και εύκολο. Α, τι είναι, Τζορτζ? Το Mickey Mouse. Δες για λίγο, μέχρι να φτιάξω το πρωί, να. Έφυγα, μην ξυπνήσεις τον Άγγελο. Κοιμήθηκα στον καναπέ χθες, γιατί ο Χρήστος πόναγε, πέφερε από τη μέση του και δεν ήθελα να ξυπνάει με τον Άγγελο. Οπότε πήρα τον Άγγελο και κοιμηθήκαμε στον καναπέ. Αφήστε που παραγγείλαμε χθες και φάγαμε μία πίτσα μαζί με το Χρήστο, μία έτσι πολύ λεπτή ιταλική κλασική, και υπέφερε το στομάχι μου. Έχω ξεσυνηθίσει να τρώω αργά, οπότε υπέφερε το στομάχι μου. Δεν το ξανακάνω αυτό το λάθος να φάω τόσο αργά, και έκατσα μέχρι πάρα πολύ αργά ξύπνια για να καταφέρω να μπορέσω μετά να κοιμηθώ ήσυχη. Τώρα θα φτιάξω βάφλες στα παιδιά, γιατί έχω πάρει πάρα πολλές, αν θυμάστε. Θα τους κάνω βάφλες με βούτυρο και μαρμελάδα και μπανάνα και μπάρα και χυμούλη, και είναι μια χαρά για σήμερα για πρωινό. Και να γεμίσω και τα παγούρια τους νερό. Πάμε γρήγορα. Εχθές έβγαλα αρνάκι, θα το κάνω στη γάστρα. Ο νεροχύτης μου σχετικά ένα κουτάλι, ένα μαχαίρι έχει άπλυτα, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ο Γιώργος δεν τρώει μπανάνα στο διάλειμμα, οπότε του έβαλα κριτσίνια, μπάρα, βάφλα, χυμουδάκι και το παγούρι του. Και της Αλεξανδρούλας που τρώει μπανάνα έβαλα μία βάφλα, μία μπάρα, μία μπανάνα, χυμό και το παγουράκι της. Της έκανα και χθες όλα τα μαλλιά πλεξουδάκια που κάναμε μπάνιο που ήταν Κυριακή. Και αύριο θα τα λύσουμε ή μεθαύριο θα δούμε, γιατί μεθαύριο έχουν εκδρομή. Θα σας πάρω μαζί, θα σας κρατήσω στο vlog. Αυτά πρέπει να πεταχτούν, θα τα κάνω μετά. Τώρα είμαι σε μια φάση που θέλω να ξυπνήσω το ζουζουνάκι μου, να το αλλάξω μπιμπιλίνο, να πάω να το βρω πρώτα ρούχα, για να τον ετοιμάσω και αυτό, να τον πάρω και αυτόν μαζί, εννοείται. Κάπως έτσι είμαστε μέσα στο ασανσέρ. Είναι μικρό. Γύρισα σπίτι και πάω να βάλω το αρνάκι μου στη γάστρα και να καθαρίσω πατατούλες, να τις βάλω σε ξεχωριστό ταψί λεμονάτες. Αλλά θα τις κάνω αργότερα τις πατάτες, γιατί το αρνί θέλει πιο πολύ ώρα. Ας τραβήξουμε εδώ, γιατί εγώ είχα τραβήξει πλάνο τελευταία στιγμή που έβαζα το φαγητό στο φούρνο, αλλά εδώ και 26 λεπτά κάνουμε συν ένα βίντεο live που έσβησα. Κάνουμε live στο YouTube, οπότε ναι, τραβάμε και αυτό το στιγμιότυπο στο vlog που έχω βαφτεί. Και θα συνεχίσουμε το vlog σε λίγο αφού κλείσω το live. Και πώς λέμε, σκοτίνιασμα. Και όπως είδατε, κάναμε live, κάναμε γύρω στη μία μισή ώρα αν ενώσω τα δύο live, γιατί έκλεισα κατά λάθος το πρώτο live. Το ζουζουνάκι μου έχει γκρινιά. Λοιπόν, έδειξα και στο live, παιδιά, τι δίνω στον Άγγελο και τι καταναλώνει όλη η οικογένεια, είτε έχεις ίος είτε δεν έχεις. Διατηρείται 16 μέρες, φανταστείτε πόσο αγνό είναι. Είναι πρωτόγαλα, είναι το Colostrum από την εταιρεία LR που είμαι. Θα το βρείτε στο e-shop μου είτε σε επικοινωνία μαζί μου. Πάμε να συνεχίσουμε να καθαρίσουμε πατατούλες. Να μπουν στο φούρνο, γιατί περνάει η ώρα.
Σε ούτε μία ώρα πρέπει να πάω να πάρω τα ζουζούνια μου. Παρεούλα. Με την καλύτερη παρέα θα πω. Λοιπόν, έλεγα και στο live, αλλά εντάξει, δεν είστε όλα τα άτομα που βλέπετε τα βίντεο στα live. Εδώ πέρα θέλει καθάρισμα, τώρα το βλέπω από την κάμερα. Έλεγα πως προσπαθώ να είμαι έτσι, να τον πνίγω τον άγγελο στις αγκαλιές και στα φυλάκια όσο τα μεγάλα είναι στο σχολείο, γιατί δεν θέλω να είμαι πάνω από το μωρό όλη μέρα. Γουτσου, 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 όσο γλυκούλες κι αν είναι. Θέλω να είμαι, να δίνω focus στα άλλα δύο την υπόλοιπη ημέρα. Όχι ότι το μωρό θα είναι παραμελημένο. Καταλαβαίνετε πως το λέω, ελπίζω. Προσπαθώ να μην είναι το επίκεντρο ο Μιχαήλ Άγγελος επειδή είναι το μωρό. Ναι, με έχει ανάγκη, τα παιδιά τα άλλα είναι πιο μεγάλα, είναι πιο αυτόνομα, που πάλι με έχουν ανάγκη γιατί δεν είναι και τόσο μεγάλα. Απλά μπορούν να κάνουν κάποια βασικά πραγματάκια μόνα τους. Θα πάνε και τουαλέτα μόνα τους. Θα πιάσουν και ένα κρουασάν να πάνε μόνα τους. Θα βάλουν και νερό να πιούνε μόνα τους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι είναι πιο αυτόνομα. Βάζω και τις πατατούλες μου μέσα στο φούρνο. Το αρνί μου είναι σίγουρα ένα δίωρο μέσα. Το είχα κλείσει τώρα, αλλά είχε κρατήσει θερμοκρασία ο φούρνος. Τώρα τον ξανά άναψα για να βάλω και τις πατάτες μου. Και θα το κλείσω το φαγητό πριν φύγω. Θα φύγω κανένα μισά ώρα σίγουρα νωρίτερα από το σπίτι. Για να... Δεν τρώγονται αυτές, αγάπη μου. Θέλουν ψήσιμο πρώτα, θα φας το μεσημέρι. Ναι. Θα φας το μεσημέρι, τώρα θα σου κάνει μαμά φρουτόκρεμα να φας. Εντάξει. Κάνει μαμά φρουτάκια να φας, ψυχή μου. Έκοψα και λεμονάκι φρέσκο, το έστυψα, έβαλα αλάτι, πιπέρι, λίγο ριγανούλα. Ρίγανη από τα Γιάννενα, από το χωριό. Τώρα πάμε να καθαρίσουμε ένα χλάδι, μία μπανανούλα στο Μιχαήλ Άγγελο. Πάτα, Άγγελε. Μπράβο, πάτα. Πάτα, πάτα. Μπράβο. Πάτα. Αγάπη μου, πάτα. Πάτα το βρε. Πάτα. Μπράβο. Πάτα. Πάτα. Μπράβο. Αγάπη μου, πάτα. Πάτα. Μπράβο. Είναι έτσι γύρω μου. Πάει τώρα, τη φτιάξαμε, το πάτησες. Τρώμε και αλυσμένα, τρώμε και κομματάκια, τα τρώμε όλα εμείς. Κάνε μαμά, μαμά. Κάνει τη μαμά, όχι μόνο η μαμά. Λοιπόν, παιδιά, ετοιμάστηκα, ντύθηκα, θα σας δείξω τώρα το outfit. Αχ, μωρέ ψυχή μου, τι κάνει. Τι κάνει, βάλε παπούτσια, βάλε. Δείτε ρε παιδιά, σηκώνει να βάλει το... Αχ, το μωρέ. Μπράβο. Αχ, αυτό το παιδί θα με στρελάνει. Έκλεισα και το φαγητό μου. Έβαλα και ένα πλυντήριο να το απλώσω μετά όταν γυρίσω, θα έχει τελειώσει. Την τσάντα δεν ξέρω, τη θυμάστε, μου την είχε πάρει η πεθερά μου δώρο όταν είχε έρθει η Ρόδο. Λοιπόν, έχω βάλει ένα τζινάκι. Ο καημένος ο άγγελος κοιμόταν, οπότε ακούτε τώρα τι γίνεται. Ένας χαμός. Όπως είδατε, παιδιά, σήμερα πήγαμε, πήραμε και το δωράκι για την υποχρέωσή μας. Ήμασταν καλεσμένοι σε μια βάπτιση συμμαθήτρια της Αλεξάνδρας, αλλά δεν μπορούσαμε να πάμε γιατί ήμουν μόνη μου και με τα τρία και ήταν μακριά. Ήταν στην Παναγία Τσαμπίκα που βαπτίσαμε το Μιχαήλ Άγγελο. Οπότε πέφτε πολύ μακριά. Τώρα γυρίσαμε. Από το σχολείο ακούσατε το κλάμα του μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί
Ήμουνα με το καρότσι. Το πρωί, όπως είχατε δει, πάρκαρα το αυτοκίνητο και πήγα για ένα καφέ πολύ γρήγορο. Χυμό φυσικό ήθελα να πιω, δεν είχε να μου στύψει εκεί πέρα στο μαγαζί, οπότε πια ένα motion, έφαγα και μια τυρόπιτα, αυτό ήταν το πρωινό μου. Και ένα κομμάτι μπανάνα που μετά είσαι ο Άγγελος, αν θυμάστε. Αυτό. Τώρα θα διαβάσω το Γιώργο και την Αλεξανδρούλα. Περιμένω και την Αλεξάνδρα να έρθει. Το πλυντήριο ακόμη το ακούτε. Δεν έχει τελειώσει. Σε λίγο που να είναι θα τελειώσει. Να το απλώσω και αυτό. Έχει ήλιο, έχει ζέστη, οπότε μια χαρά. Πρώτα αυτό. Αυτά. Τα απόγευμα έχουμε δύο διαφορετικά meeting, δύο διαφορετικές ώρες. Δηλαδή 6 με 7 και μετά 8.30 με 9.30. Θα βάλω φαγητό στα παιδιά, θα. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέω σας κρατήσω όπως σας είπα μέχρι και την εκδρομή. Θυλάζουμε, όπως βλέπετε. Μαμά, πώς κάνει 6 φορές το 7. Αλεξάνδρα, μην κάνεις μόνο το λου, κάνει και το α. Λα. Τι είπες, Γιώργο? Πόσο μας κάνει 45 διά 9. Για σκέψου ποιο πάει. 6. Όχι. 6 δύο. Όχι. Yeah. Σου λέω όχι, δεν είναι το 6. Άρα ποιο είναι. Το 5. Μπράβο. Δεν είπαμε το πρόχειρο. Δεν πειράζει, έχω το δικό μου άμα δεν έχεις. Όχι, γι' αυτό. Φέτο. Τελειώσαμε τα μαθήματα με τον Γιώργο αρκετά γρήγορα, δεν είχε πολλά. Και τώρα θα γράψουμε... Τι να πούμε. Ναι, εντάξει, επειδή γράφεις είναι, από την πίσω σελίδα. Και τώρα θα γράψουμε, είχε να μάθει τα χρώματα στο φροντιστήριο των Αγγλικών, οπότε κάνουμε μια επανάληψη ακόμη, γιατί τώρα 3 η ώρα έχει μάθημα. Για να τα δω λίγο. Και θα βάλω μετά να φάμε. Πεινάτε? Ναι, τι έχει. Δεν ξέρω. Κρέας με πατάτες στο φούρνο. Δεν πεινάω εγώ ακόμα. Απλά σε ρώτησε τι έχει. Εγώ πεινάω. Όταν πεινάς όμως μεσημεριανό θα φας, Ναι. Έλα. Orange. Αλεξανδρούλα, θες βοήθεια? Μαμά, πώς έχει εδώ? Λοιπόν, εδώ βλέπεις κανένα λα? Για δες τα καλά. Εδώ θα κοιτάς πρώτα τα τρία θα κοιτάς που πεις. Όχι. Pink. Όχι. Δεν έχει κανένα λα. Αυτό τι είναι εδώ? Εδώ είναι... νομίζω... Ναι. Εδώ έχει άλλο λα. Για όνομα του Θεού. Ναι, μαμά. Πιες λίγο νεράκι. Κάτι έχει κολλήσει στο λαιμό. Πιες λίγο νεράκι. Θα σου βάλω λίγο σπρέι. Ναι. Φέρε μου την τσάντα μου. Pink. Red. Γράψε το κόκκινο. Πολύ ωραίο. Στη βάφτιση που δεν μπορέσαμε να πάμε, είχε δωράκια για τα παιδάκια αυτό, αυτές τις τσάντες, που τις βάφεις όπως θέλεις εσύ. Ο Γιώργος την έβαψε τώρα. Μόλις τελειώσαμε τα μαθήματα και με την Αλεξάνδρα, έβγαλα και το φαγητό για να τους βάλω να φάνε. Να το αρνάκι και οι πατατούλες, λαχταριστά. Τους κόβω τώρα το κρέας για να φάνε. Εδώ ο Ζουζούνος, ο μικρός. Θα φάζει. Θα φάζει, έλα. Κάνεις μάμιση. Κάνεις μαμό. Πάμε να κόψουμε και μια σαλατούλα. Εντάξει, το Άγγελο του αρέσει πάρα πολύ το αρνί. Του δίνω τώρα και τσιμπολογάι εδώ που είναι όρθιος στα πόδια μου. Πάμε να κόψουμε και μια σαλατούλα. Έκοψα και φέτα. Τρως αρνάκι και σου αρέσει? Μπράβο, αγάπη μου. Έλα, φάμε αρνί. Τι τρως, κάνεις μαμ? Μαμ, έλα. Η χαρά μου σήμερα, παιδιά, είναι απίστευτη. Έφαγε αρκετή φρουτόκρεμα. Έφαγε φαγητό πάρα πολύ. Αρνί και λίγο σαλατούλα και τώρα τρώει αγκουράκι. Γιατί, παιδιά, τρώει μόνο από μένα, τρέφεται μόνο από μένα, ειλικρινά σας το λέω. Λίγο, δηλαδή θα δοκίμαζε, θα φτύνε μόνο με το γάλα μου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Έχει φάει πάρα πολύ καλά. Να ξεκινήσει λίγο να ανοίγει το στομαχάκι του και για άλλα πράγματα, για να
καταφέρω και σιγά σιγά να αποθυλάσω ή να έχει λιγότερα γεύματα θυλασμού. Έβαλα και ένα πλυντήριο πιάτων το πρωί. Βγήκε, δεν ξέρω μας το είπα πιο πριν, δεν θυμάμαι. Και τώρα πάω να βγάλω τα ρούχα από το πλυντήριο, να τα αφήσω στον κουβά, να πάω το Γιώργο στα αγγλικά, να γυρίσω, να κάτσω να απλώσω. Πήγαμε αγγλικά και που αλλού ήρθαμε στις κούνιες. Εμείς εδώ έχουμε καλοκαίρι ακόμη, παιδιά. Έχει λίγο αεράκι βέβαια. Τι κάνεις βρε? Τι κάνεις βρε? Τι πήρες εκεί? Τσιχλές? Ορίστε μαμά σου έφερα. Έχει ζέστη με ένα αεράκι έξω, αλλά επειδή τον έχω έτσι όπως τον έχω, δεν είναι κάτσαμε πολύ. Κάτσαμε ένα τεταρτάκι. Γυρίσαμε σπίτι και θα πεταχτώ εγώ μετά μόνη μου, αν κοιμήσω τον Άγγελο τώρα ή αν κάθεται. Έχω ένα μισάωρο περιθώριο, θα τον αφήσω να παίξει με την Αλεξάνδρα για 2 λεπτά. Το φροντιστήριο της άλλης είναι δίπλα. Έλα, παίρνα. Ναι, μόλις σκοτωθείς, αλλά να μου πεις. Όπως καταλαβαίνετε, μόλις τον πήρα από τα αγγλικά. Πάμε να διαβάσουμε. Η Αλεξανδρούλα μου τρώει τη φροντόκρεμα που άφησε ο Άγγελος. Δεν είχε μείνει πολύ. Έχω βάλει μια μεγάλη μπανάνα και ένα μεγάλο χλάδι. Λοιπόν, ο Γιώργος έγραψε τώρα την αντιγραφή του. Την αντιγραφή του στα αγγλικά. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα γράμματα που κάνει. Τελείωσε. Μόνο αντιγραφή είχες? Ε? Ναι. Δεν τρέχουμε το μεσημέρι, ήσυχα. Πάμε να το μουλιάσουμε αυτό. Αλεξάνδρα, βλέπεις τόση ώρα, άδειασα το πλυντήριο πιάτων, έβαλα μόνο αυτά που φάγαμε το μεσημέρι. Ό,τι χρησιμοποιήσαμε, όλα τα άλλα έχουν μπει στη θέση τους. Τώρα πρέπει να συμμαζέψω λίγο την τραπεζαρία, αν και θα φάνησε λίγο σνάκο, οπότε δεν τη στρώνω ακόμη. Εδώ έχουμε κάποια ρούχα που πρέπει να πούν στα χειμερινά. Εδώ είναι η Στίβ, όλη αυτή που πρέπει να σταλθεί στην Αθήνα. Εκεί έχω κάτι άπλυτα που τα έφερνε βόλτα ο Μιχαήλ Άγγελος. Τα παπούτσια του να μαζέψω που τα φόραγε πριν λίγο. Τα ρούχα τα άπλωσα. Γενικά είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση και με το σπίτι και με όλα. Εντάξει, το σπίτι σημάζεμα είναι αυτά εδώ πέρα, σόλων, δεν είναι κάτι τρελό. Και τα πινέλα που έπαιζε ο Άγγελος το πρωί. 3 λεπτά υπόθεση είναι για μένα αυτά. Όλα τα άλλα έχουν γίνει. Τώρα θα τον ταΐσω και ένα γιαουρτάκι, γιατί είναι 4 η ώρα. Φάγαμε κατά τις 2 και τώρα έχει περάσει 1-2 ώρα. Προσπαθώ συνέχεια να του γεμίζω την ημέρα του με φαγητά τώρα που ξεκίνησε και τρώει. Έφτιαξε και η Αλεξανδρούλα την τσάντα. Σου άρεσε, Αλεξάνδρα? Ναι. Το οποίο αποτελείται στην πραγματικότητα από ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτές, για να κατανοούμε όλοι γιατί ακριβώς μιλάμε. Είδα το σεμινάριο στις 6. Το παρακολούθησα. Μετά με πήρε το μαράκι η Μανούλα από το προηγούμενο βίντεο που άνοιξα το πακέτο της. Και τώρα είναι ο Γιώργος στο λάπτοπ. Έχει στείλει ο κύριος του ασκήσεις, όμως με παιχνίδι, πολλαπλασιασμό και προσθέσεις και τα λοιπά και τρελαίνεται. Οπότε θα παίξει ο Γιώργος και μετά θα παίξει η Αλεξάνδρα. Προσπαθεί και η Αλεξανδρούλα. Το ποντίκι! Και έχω νικήσει πολλές φορές. Και η Αλεξανδρούλα να το μάθει. Εδώ κλασικά, θυλασμοί. Ο Χριστάκος ακόμη δεν έχει έρθει και τώρα θα ανοίξω το χαζοκούτι να δω κι εγώ τι παίζει.
να ενημερωθούμε λίγο και από ειδήσεις και τα λοιπά. Τι κάνετε βρε παιδιά, καλημερούδια. Είναι η επόμενη μέρα. Εχθές γύρισε ο Χρήστος, επέστρεψε από τη δουλειά. Ζέστανα φαγητό να φάει, το έβαλε τη σαλατούλα του, τη φετούλα του, τη μαγιονέζα του, κλασικά πράγματα. Χωρίς μαγιονέζα δεν τρώει ο Χρήστος. Έφαγε, εγώ έπιασα τον γκρινιάρι γιατί δεν καθόταν πουθενά. Μετά του κράτησε ο Χρήστος για λίγο, 5 λεπτά ίσα να λούσω το μαλλί. Έκανα μόνο το μαλλί, δεν πήγα να κάνω και σώμα γιατί θα καθυστερούσα περισσότερο. Οπότε έκανα μόνο τα μαλλιά που ήθελα οπωσδήποτε να τα λούσω, να μην είμαι σήμερα στο σχολείο που θα πήγαινα τα παιδιά άλλου στη μες τη λίγδα. Τώρα έφτιαξα τη ροφηματάρα μου να πιω, αφού πήγα τα μεγάλα στο σχολείο. Σήμερα τους ψώνισα από το κηλικείο, δεν τους έφτιαξα πρωινό από εδώ, μόνο τα παγούρια τους γεμίσαμε και πήγαμε στο σχολείο κατευθείαν. Ο γκρινιαρούλης μου εδώ πέρα τώρα σταμάτησα στο φαρμακείο να πάρω έναν μεγάλο ωρό γιατί μου τελείωσε. Του έκανα ωρό, γιατί έχουμε μίξες και βήχα ακόμη. Το μαλλί μου το ίσιοσα το πρωί, πριν ξυπνήσει ο Μιχαηλάγγελος. Όταν ξύπνησα τα μεγάλα, έκατσα και το ίσιος, έκανα λίγο πιστολάκι γιατί ήταν ακόμη νοπό, γιατί κοιμήθηκα έτσι. Κακό αυτό, να μην το κάνετε ποτέ, αλλά τα άλλωσα αργά, οπότε δεν μπορούσα να βάλω πιστολάκι. Κλασικά πράγματα εδώ. Φυλασμοί. Και έκανα και ένα ντουζάκι το πρωί. Οπότε μια χαρά, σηκώθηκα 7:25 και τα πρόλαβα όλα, παρόλο που σηκώθηκα πιο αργά. 8:05 ήμουν ήδη στο σχολείο, σκεφτείτε, αλλά δεν είχα τα πρωινά. Γι' αυτό πρόλαβα, έκανα το μαλλί, έκανα το ντουζ μου, ντύθηκα. Έλυσα τα μαλλιά της Αλεξάνδρας, είναι σγουρά, δεν ξέρω μέχρι το μεσημέρι, θα σας τα δείξω πώς θα είναι, γιατί το μαλλί της είναι πράσο σαν της μαμάς. Απλά εμένα λίγο φριζάρι εδώ πέρα που είμαστε σε νησί και έχει υγρασία. Γι' αυτό περνάω την ισιωτική του ατμού. Έχει μακρύνει απίστευτα παιδιά και σε αυτό ευθύνονται τα προϊόντα που χρησιμοποιώ και ότι δεν τα ταλαιπωρώ καθόλου. Περιμένω να βάψουμε και ρίζα. Δείτε εδώ μέσα σε 4 μήνες που έχει φτάσει η ρίζα. Περιμένω να βάψουμε και ριζούλα και θα τη βάψω και τα Χριστούγεννα πριν ανεβούμε στα Γιάννενα μάλλον. Θα δω πώς θα το κάνω, πόσο θα έχει βγει κτλ. Αυτά, πήγα μια βόλτα την Κύρα. Και τώρα ράζουμε με το Μιχαηλάγγελο σπίτι, δεν κάνουμε κάτι σήμερα. Φαγητό έχω από χθες, έχω το αρνάκι με τις πατατούλες. Ίσως ρίξω και κάτι έτσι πιο καναριζάκι, λαχανικών κάτι, να μαγειρέψω ακόμη, θα δω. Αυτά, γενικά ησυχία. Σας κλείνω, να απολαύσω το ρόφημά μου και τα λέμε αργότερα. Σκοτίνιασμα. Τι έχει ακολουθήσει στην ημέρα. Έκανα ένα live, έκανα το μακιγιάζ αυτό. Είχα κοιμήσει τον Άγγελο, μετά ξύπνησε ο Άγγελος, αλλά με άφησε να το ολοκληρώσω το μακιγιάζ. Άπλωσα ένα πλυντήριο, μάζεψα το άλλο, είναι πίσω στον καναπέ, πρέπει να πάω να τα διπλώσω. Πήγα, πήρα τα ζουζούνια από το σχολείο. Τώρα διαβάζουμε με τον Γιώργο, κλείνουμε κάποια ρήματα. Και η Αλεξανδρούλα γράφει τη φωτοτυπία της. Ο Μιχαηλάγγελος παίζει εδώ με τις ξυλομπογιές, κάνει χαμούλη. Αργότερα έχουμε μπαλέτο σε 3 ώρες. Θέλω τώρα να δω τι θα τους βάλω να φάνε. Έχουμε και αγγλικά. Ρομποτική έχετε. Και αγγλικά. Και ρομποτική και μπαλέτο. Αγγλικά είχε ο Γιώργος εχθές. Την Παρασκευή έχουμε. Έχω αγγλικά. Και την Τετάρτη έχεις αγγλικά, ναι. Αύριο. Έχουν ρομποτική σήμερα, 3,5 ώρα με 4,5. Μετά έχει η Αλεξάνδρα 5 ώρα με 6 μπαλέτο. Οπότε η μαμά σήμερα γίνεται πάλι ταξί. Τα λέμε αργότερα. Βάλτε μέσα, κλείσε. Η μάμα, όπως βλέπετε, φτιάχνει φαγητό. Μόλις τι έκανες εσύ, μόλις τελείωσες το μάθημα. Μόλις τελείωσε ο Γιώργος το διάβασμα και δεν θέλουν να φάνε αρνί με πατάτες, δεύτερη μέρα. Οπότε κάνω λουκάνικα χωριάτικα στην γκριλιέρα. Αυγά τηγανιτά μάτια. Σημάζεψα στην τραπεζαρία, θέλει και εδώ πέρα λίγο σημάζεμα, αλλά καθάρισα εδώ με άζαξ, γύρισα το τραπεζομάντιλο, κλασικά πράγματα καθημερινά. 3-4 φορές τη μέρα γίνεται αυτό που τρώνε. Καθάρισα εδώ πάγκους, νεροχύτες, κουζίνες, τα πάντα όλα. Όλα είναι υπό έλεγχο, γιατί σε κανένα 20 λεπτό πρέπει να τα πάω για τη ρομποτική τα παιδιά.
Δεν έχω διπλώσει το πρωινό το πλυντήριο. Θα μαζέψω και το άλλο τώρα. Θα τα αφήσω εδώ και θα τα διπλώσω μόλις επιστρέψω. Τώρα πρέπει να τους ετοιμάσω τα σνακ και τα παγούρια τους και τις τσάντες τους για το κδάπ, για να σηκωθούν και να φύγουμε. Μετά από το σημάζεμα της κουζίνας, μάζεψα τα ρούχα απ' έξω. Τα δίπλωσα τελικά, πρόλαβα. Τώρα πήγα τα ζουζούνια στο κδάπ. Είναι 3 και 38. 3 και 30 ακριβώς τα είχα στο κδάπ για τη ρομποτική. Έδωσα ντεπών στο ζουζούνι μου και κόλοστρο μου, πρωτόγαλα. Θα τακτοποιήσω τα ρούχα τα δικά μου και του Χρήστου που τα έφερα ήδη από το σαλόνι εδώ. Και θα τον κοιμήσω γιατί νιστάζει πάρα πολύ. Έχουμε χάσει τελείως το πρόγραμμα τις τελευταίες μέρες. Τώρα ζουζουνάκι μου, τώρα. Μόλις τον κοίμησα, οπότε θα τακτοποιήσω τα ρούχα των παιδιών στα δωμάτια τους και στις ντουλάπες τους. Και θα κάτσω να δω κάποιες YouTuber που παρακολουθώ που έχουν ανεβάσει βιντεάκι καινούριο. Κάτσω να τις δω και αυτές. Να ξεκουραστώ κι εγώ, να χαλαρώσω κι εγώ λίγο μέχρι να το ξυπνήσω, να πάμε να πάρουμε την Αλεξάνδρα από τη ρομποτική και να πάμε μπαλέτο, μετά να επιστρέψουμε, να πάρουμε τον Γιώργο από το ΚΤΑΠ και να επιστρέψουμε στο σπίτι, να συνεχίσουμε τη ρουτίνα μας. Μάζεψα και το σαλόνι. Η χαλάρωσή μου ήταν 10 λεπτά. Κυριολεκτικά 10 λεπτά. Πάω να πάρω αγκαλιά το μπουμπούκι για να εξαφανιστώ. Να πάω να κάνω αυτά που σας είπα. Να πάρω την Αλεξάνδρα να φύγουμε για μπαλέτο. Έβαλα και μία κορδέλα. Πάω να φέρω και το μπουμπούκο. Φοράω φορμούλα και ένα τυραντέ φανελάκι από πάνω. Όπως καταλάβατε από τα προηγούμενα πλάνα, πήγαμε μπαλέτο, δεν τράβηξα και πολλά, τίποτα δεν τράβηξα σχεδόν γιατί έχει φουλ κόσμο, έχει μαμάδες, οπότε δεν ήθελα να έρθω σε δύσκολη θέση. Ξανά θυλωσμός, κλασικά πραγματάκια. Έχω βάλει να δω The Chase, την Μαρία την Μπεκατόρου. Αλλά θα τα αλλάξω εδώ γιατί το βαρέθηκα. Ξαναπήγα την Αλεξάνδρα στο ΚΔΑΠ. Ήθελε να κάτσει γιατί είναι εκεί και οι συμμαθητές της από το σχολείο πηγαίνουν ΚΔΑΠ. Οπότε ήθελε να κάτσει. Μου λέει: μαμά, θέλω να κάτσω. Να μην μας πάρεις από τώρα. Οπότε δεν πήρα το Γιώργο και να επιστρέψουμε. Άφησα και την Αλεξάνδρα στο ΚΔΑΠ και θα τα φέρει ο Χρήστος σχολώντας από τη δουλειά. Συνεννοήθηκα να τα πάρει ο Χρήστος να μην ξαναβγω άλλη φορά γιατί κουράστηκα μετά πέρα δόθε. Αφού ο Χρήστος θα είναι έξω, θα πάρει ο Χρήστος. Τώρα καθόμαστε εδώ αραχτή με τον μπεμπουλίνο μου και θα χαζέψω ό,τι άφησα πριν στο YouTube. Από δουλειές δεν έχω κάτι, τα ρούχα έχουν τακτοποιηθεί, το σαλόνι έχει συμμαζευτεί. Πέρασα, πήρα και υλικά για τα μαλλιά για αύριο που έχω ραντεβού μία φίλη μου μαμά που θα της κάνω αντάβιες βαφή και όλα τα συναφή. Αυτά. Σας κλείνω να αράξω, να χαλαρώσω και με πιο μετά. Είμαστε εδώ με τον Άγγελο και κάνουμε λίγο ξεκαθάριση στα ντουλάπια του μπάνιου γιατί παραέχω προϊόντα και δεν μου αρέσει να μην τα χαίρονται και άλλοι. Εντάξει, αν θα μου έστελναν οι εταιρείες θα τα χαιρόντουσαν και άλλοι σίγουρα. Ό,τι έχω από προϊόντα θέλω να το μοιράζομαι. Γίνεται χαμός εδώ πέρα, παιδιά. Κοιτάω τώρα γιατί αύριο θα πάμε εκδρομή, οπότε θα βρω όλες τις φίλες μου να πάρω πραγματάκια να τους τα χαρίσω. Και αφού ξεκαθαρίσαμε μέσα τα ντουλάπια, τον έκανα και μπανάκι, έπαιζε, πλατσούρισε. Πάμε τώρα να βάλουμε τα μπιτζαμάκια μας, έχει νευριάσει με τον μπουρνούζι. Αλλά να κιαβέτσετε! Χαϊδελή!
τρελή. Και ο μπαμπάς του έρχεται. Να το βάλει κάτι. Λουκουμάκια στο χαρτί. Άγγελε, παλαμάκια πετσετε. Και ο μπαμπάς του έρχεται. Να το φέρει κάτι τι. Λουκουμάκια στο χαρτί. Παλαμάκια πέτσετε. Και ο μπαμπάς του έρχεται. Ζουζούνι μου, μόλις βάλαμε τις κρέμες μας, εμείς κάναμε τα μασαζάκια μας. Όλε! Σε ένα vlog σας έλεγα ότι αυτή η κούτα δεν είναι μετακόμισης. Στο Jumbo Hall και στο Supermarket Hall. Ναι, τώρα θα το βγάλουμε τον Μπουρνουζέλα, βγάλε το. Αλλά αυτή η κούτα όντως έχει μείνει από τη μετακόμιση, γιατί είναι μέσα κορνίζες και κάδρα για τον τοίχο. Οπότε, επειδή περίμενα να βαφτεί, δεν τις έχω βάλει κάπου. Κύρα! Όπως είδατε, ήρθε ο Χρήστος, του έκοψα μια χωριάτικη σαλάτα και φετούλα με ρίγανη που του αρέσει πολύ. Του έβαλα το αρνάκι να φάει. Έτοιμασα σάντουιτς όπως σας έδειξα μέσα στο ψυγείο και βάφλες με σοκολάτα για να πάρει και ο Χρήστος στη δουλειά και για να έχουμε αύριο στην εκδρομή να φάνε τα ζουζούνια τα μεγάλα. Τώρα ήρθε η ώρα που θα ξεβαφτώ, θα κάνω τον ντεμακιγιάζ μου. Ο τζουτζούκος μου παραμονεύει εδώ για να τον πάρω αγκαλιά. Μαντιλάκια. Ακούτε και το πλυντήριο γιατί έβγαλα την κουρτίνα του μπάνιου, την άλλαξα. Έχω βάλει αυτή με τα ζωάκια. Και όταν βάζω την κουρτίνα του μπάνιου για πλύσιμο, βάζω τη χλωρίνη που είναι για πλυντήριο. Για να καθαρίζεις το πλυντήριο. Πραγματικά την αστράφτη την κουρτίνα. Είναι η άσπρη κουρτίνα η άλλη που έχω. Την αστράφτη και καθαρίζει και το πλυντήριο. Βάζω μία πλύση 90 βαθμούς, ένα τρίωρο, οπότε κάνω και αποστήρωση τώρα το πλυντήριο μου. Αχ, ο Άγγελος τι έκανε παιδιά. Τι έκανε παιδιά. Δεύτερη φορά που το κάνει αυτό σήμερα. Θα μου πεις εσύ φταίς που δεν τις έχεις βάλει κάπου πιο μέσα ή πιο ψηλά να μην τις φτάνει. Εγώ φταίω. Έκανα και βάφλες τώρα για γλύκισμα μετά το φαγητό για το Χρήστο. Θα φάω κι εγώ μία, η αλήθεια είναι. Μόνο μία όμως. Με σοκολάτα και μπανάνα. Δεν τρώω το βράδυ, αλλά έτσι για την παρέα. Σήμερα θα τσιμπήσω κι εγώ μία βάφλα. Εδώ θα κλείσει για σήμερα το vlog. Και θα τα πούμε πάλι αύριο. Πάνε ξεβαφτώ, να φάω την βάφλα, μετά να πλύνω δοντάκια, να κοιμήσω τον Άγγελο και να κάτσουμε λίγο με τον Χρήστο. Τα λέμε ξανά αύριο. Και αφού γύρισαμε σπίτι, έκανε μπάνιο η Αλεξάνδρα, τη βοήθησα λίγο με τα μαλλιά της να βάλουμε μαλακτική γιατί της ρίξανε άμμο. Έχει γήπεδα beach volley εκεί με άμμο. Δεν σας τράβηξα κάτι από την εκδρομή γιατί δεν ήταν τίποτα super wow. Απλά πράγματα και γινόταν ένας χαμός γιατί ήταν και άλλο σχολείο. Εγώ δεν περίμενα να έχει τόσο κόσμο. Αλλά ήταν και άλλο ένα σχολείο, το σχολείο της Ιαλισσού. Οπότε γινόταν της Μουρλής. Και έτσι δεν τράβηξα τίποτα. Λοιπόν, έχω βάλει κιμά, σταμάτησα κρεοπολείο, πήρα 1,5 κιλό κιμά μοσχαρίσιο. Ξυλόκοψα κρεμμυδάκι, σκορδάκι. Έχω βάλει πάπρικα, πιπέρι, βασιλικό, δυόσμο. Θα βάλω μπαχάρι, τώρα έβγαλα να βάλω μπαχάρι και ένα φύλλο δάφνης και τη σαλτσούλα μου και θα γεμίσω κανελόνια, θα βάλω και μια μπεσαμέλα από πάνω ή κρέμα γάλακτος, θα δω. Ο Άγγελος εκεί με τα σουρδίρια. Σήμερα έβαλα ένα crop top, μπλουζάκι και φούστα
Και Max Fusta, τη δική φύλλα που είναι αυτές με τα κουμπάκια. Την οποία και άνοιξα κάτω. Ένα σνίκεράκι, flat. Αθλητικό δηλαδή, sneaker. Μόλις πήγα το Γιώργο στα αγγλικά, κοιμήσα το Μιχαήλ Άγγελο. Είναι πάνω με την Αλεξάνδρα, τον προσέχει η Αλεξάνδρα αν ξυπνήσει, που δεν νομίζω γιατί μόλις τον κοιμήσα. Τον κοιμήσα και σιγουρεύτηκα πολύ καλά. Πήγα κάνα 2-3 φορές στο δωμάτιο να δω ότι κοιμάται καλά. Έκανα και το φαγητό, θα σας το δείξω τώρα γιατί μου είπε η Αλεξάνδρα ότι πεινάει. Οπότε θα κόψουμε τώρα. Αντί για μακαρόνια με κιμά, γέμισα κανελόνια και φτιάξα μια μπεσαμέλ με κρέμα γάλακτος πρώτη φορά μαζί. Δηλαδή έκανα τη σπιτική μου μπεσαμέλ όπως την κάνω πάντα, με αλεύρι, αυγό, βούτυρο, μοσχοκάριδο, γιατί μόνο για γάλα και κρέμα γάλακτος. Κοιμάται? Ναι. Να βάλω να φάμε? Τι κοιτάς έτσι, μωρία Ζουκούναβο? Χλωρή. Πού είσαι, μωρή? Παλαβή. Εντάξει, από εμφάνιση είμαστε πολύ καλά. Πάμε να κόψουμε, να δοκιμάσουμε, να δούμε πώς βγήκαν τα κανελόνια μας. Άλλη δέμα από την αγαπημένη Μαρία. Αχ, Θεέ μου, παιδιά, είναι πολύ βαρύ. Μου φύγαν τα χέρια για να το φέρω πάνω στο σπίτι. Για πάμε να δούμε. Αν θυμάστε, είχα πάρει τις μουσταρδί, τις κουρτίνες με τις γκρι που είχα στο παλιό το σπίτι. Αλλά δείτε πόσο κοντή είναι. Και ήθελα να πάρω καινούργιες. Και με ρώτησε η Μαρία της διαστάσης να μας πάρει δώρο η Μαρία της κουρτίνας. Παιδιά, εντάξει. Δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα. Το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Πάμε να ανοίξουμε, να δούμε. Αν και είδα εγώ έτσι σε βίντεο κλίση που μιλάγαμε κάποια πραγματάκια, πάμε να δούμε. Έλα παιδιά, εγώ τις είδα στη βίντεο κλίση, αλλά από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφες. Είναι γκρι με γκρι σκούρο, γκρι ανοιχτό με μοτίβο και ταιριάζουν πάρα πολύ και με τα χαλιά μου αυτές. Μου δείξε 2 σχέδια η Μαρία και διάλεξα αυτό. Πάρα πολύ ωραία, θα τις δούμε κρεμασμένες. Λοιπόν, η Μαρία είδε και κάτι σεντόνια που της άρεσαν. Της λέω μη στέλνεις άλλα σεντόνια και τα αγόρασε. Είναι αυτά εδώ, τα οποία είναι άσπρο με πετρόλ και πήρε παπλωματοθήκη και κατωσέντονο. Παπλωματοθήκη με μαξιλαροθήκη και κατωσέντονο. Μου λέει να στρώνεις όλο το σπίτι, να είστε όλοι οι ίδιοι. Πήρε 3 σετ στα παιδιά. Τι να πω για αυτή τη γυναίκα. 3 σετ στα παιδιά και πήρε και για μας. Για το δικό μας το κρεβάτι, ακριβώς το ίδιο σχέδιο, να είναι όλο στρωμένο το ίδιο. Και επίσης πήρε και πάπλωμα για εμάς, για εμένα και το Χρήστο. Πήρε, είδατε στο προηγούμενο vlog, πάπλωμα για τα παιδιά και τώρα πήρε και για εμάς. Τι ήθελες να πεις στη Μαρία? Ευχαριστώ, Μαρία. Μου λέει να της πω κάτι, άνοιξε το βίντεο. Ευχαριστώ, ήθελες να της πεις? Ναι. Εγώ νόμιζα ήθελες να πεις τίποτα άλλο. Μπράβο, Αλεξάνδρα, που είσαι ευγενική. Πάμε να πετάξουμε τώρα το χαμούλι από το δέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαράκι μου. Και ψάγγελε μου κάτω. Μπράβο! Και η μέρα σαφέστατα δεν τελειώνει εδώ. Θα σας κλείσω όμως κάπου εδώ αυτό το vlog. Θα σας πω να μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά. Θα σας πω να προσέχετε τους αγαπημένους σας και να ζείτε την κάθε στιγμή σαν να είναι μοναδική. Η ζωή είναι πολύ μικρή. Μην κρατάτε κακίες. Τα βίντεο γίνονται καθαρά για να δίνω το motivation του να έχετε αντοχή, να έχετε δύναμη, να μην το βάζετε κάτω, να μην τα παρατάτε και για να περνάω την θετική μου ενέργεια και θετική μου αύρα και σε εσάς, να σας σηκώνω από τον καναπέ όπως λέτε, να κάνετε δουλειές και να προσέχετε τον εαυτό σας, που είναι πολύ σημαντικό. Τα λέμε ξανά επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλή εβδομάδα εύχομαι, πολλά φιλιά σε όλους, καλή συνέχεια και μην το βάζετε κάτω, μην τα παρατάτε.